μου επιτρέπετε, κύριε Τσιρόπουλε, αυτό που ήθελα να πω είναι να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ και για απόψε και για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Champions League. Το ΑΠΟΕΛ είναι η ομάδα η οποία πρεσβεύει την Κύπρο κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, και δυστυχώς όμως φαίνεται ότι η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ δεν παίρνει κάποια μαθήματα από αυτά στις συμμετοχές στην Ευρώπη και το πώς λειτουργούν οι μεγάλοι συλλόγοι του εξωτερικού. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι εδώ και 3-4 μέρες υπάρχει μια μικρή αναστάτωση στην ομάδα μας. Ο αντιπρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο κ. Ηλιάδης, έκανε κρούσεις σε κάποιον ποδοσφαιριστή μας την προηγούμενη Παρασκευή μέσω του μάνατζερ του, αμέσως μετά το παιχνίδι με την Grasshoppers. Του έκανε κρούση εν όψη του γεγονός ότι έχουμε και παιχνίδι σήμερα, έχουμε και παιχνίδι που ξεκινά το πρωτάθλημα. Κάποιος άλλος εκ μέρους του ΑΠΟΕΛ πήρε τηλέφωνο κατευθείαν τον ποδοσφαιριστή μας, τον Αλέκτα Σίλβα. Η κρούση ήταν για να μεταγραφεί ο ποδοσφαιριστής στον ΑΠΟΕΛ. Και το μήνυμα το οποίο έχω να στείλω είναι ότι οι παίχτες οι οποίοι δεσμεύονται με συμβόλαιο στον Απόλλωνα, αν θέλει οποιαδήποτε ομάδα να τους πλησιάσει και να τους προσφέρει συμβόλαια, πρέπει να σεβαστούν ότι έχουν συμβόλαιο με τον Απόλλωνα. Και όποιος θέλει, κύριε Τσιρόπουλε, να τελειώσω, όποιος θέλει, αν θέλουν, ξέρουν και τα τηλέφωνα μου, ξέρουν και πού μένω, και όποιος θέλει από το ΑΠΟΕΛ, οποιοδήποτε παίχτη του Απόλλωνα, να κοπιάσει να με βρει εμένα. Όχι να πλησιάζουν τους ποδοσφαιριστές μας, παραμονές προαθλήματος, παραμονές παιχνιδιών μεταξύ μας και ειδικά ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεσμεύονται με συμβόλαιο. Κάποιο θα έχετε από τα ΑΠΟΕΛ μετά. Αντιλαμβάνεσαι ότι τη θέση τώρα τη δικιά μας, ότι δεν υπάρχει κάποιος από τη διοίκηση απλώς, του ΑΠΟΕΛ. Θα αναμένω να έχω κάποιον από τη διοίκηση απλώς, του ΑΠΟΕΛ για να απλώς, δώσει και τη δική του απάντηση. Θεωρώ ότι αυτές οι πράξεις είναι απαράδεκτες. Δεν είναι για το καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου και για το καλό των σχέσεων των δύο σωματείων, και τουλάχιστον ο Απόλλωνας δεν θα ανεχτεί ξανά από οποιοδήποτε τελέγεται, από έντυπο οποιοδήποτε γύρω Ηλιάδη, να παίρνει τηλέφωνα σε agent ή άλλοι agent που ήδη λένε ότι είναι κοντά στον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή, να πλησιάζουν τους ποδοσφαιριστές μας για να τους προσφέρουν συμβόλαια. Οι παίκτες του Απόλλωνα έχουν συμβόλαια και όποιος θέλει να πάρει το checkbook και να κοπιάσει. Κύριε Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Κυπριακού και καλή χρονιά, καλή ποδοσφαιρική χρονιά.